Ένας πόλεμος με αντίπαλο το πόνο. Φασίς, αποφασίς να κερδίσω λίγο χρόνο. Μοναχός, την αγάπη που μ' αρπάξανε να θέλω. Σχέσεις, υποσχέσεις και μπροστά μόνο το τέλος. Στο παραπέντε ερωτάς, στο παραπέντε μη ρωτάς. Τι θα συμβεί που η ζωή μου γελάει και χρώματα παίζουν. Στο παραπέντε λιτρωμός είναι ο δικός σου ερχομός. Στο παραπέντε η αγάπη επιστρέφει κι όλα αλλάζουνε. Παραπέντε μη ρωτάς τι θα συμβεί που η ζωή μου γελάει και χρώματα παίζουν. Στο παραπέντε λιτρωμός είναι ο δικός σου ερχομός. Στο παραπέντε η αγάπη επιστρέφει κι όλα αλλάζουνε. Μια μέρα σκληρής εργασίας. Έχε βρεθέ μου. Εδώ. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Πνημένος, μου κυριολεκτικά πνημένος. Τι τραβούμε εμείς οι δημοσίπαλοι. Τι τραβούμε. Ορίστε. Ορίστε κύριε μου. Ορίστε. Μα να μόνον τα σχέδια. Εν κυβέρνηση τότε, παλιοκυβέρνηση, όχι. Αχ, Νίκο μου, καλά κάνεις εσύ που τους ταράλεις. Αστρή. Ποιος μόνο εκόλλησε το θέμα. Α, Παναγία μου, σαν να ανακαλύψω ποιος το έκαμε, κατήσου. Πού να μου χτάρουν και τη μούτη του Νίκου. Μπρόσε! Καλημέρα σας, κύριε Κώστα! Καλημέρα. Ρε Πουλεράδο, έλα πέ μου. Εχτες που έλειπα, επήραξε κανένας τη φωτογραφία του Νίκου του Αναστασιάδη που έβαλα από πάνω από τον Μακάριο. Ανάγνωτα μου, κύριε Κώστα, έβαλες τη φωτογραφία του κύριου Αναστασιάδη που πάνω από τη φωτογραφία του Μακάριου. Εγώ πάνω, αρωτώσε ρε. Επήραξε κανένας τη φωτογραφία του Νίκου εχτες που έλειπα. Όχι, κύριε Κώστα, δεν ξέρω. Να μπούτε σε κάμα, δηλαδή. Να μπούτε σε κάμα. Εκολλήσε μου, βάλωστε μου τον Νίκο, τη φωτογραφία του κουτσούρα, κουμπά. Καλύτερα να κουλούσα το Ράουφμα. Όχι, κύριε Κώστα, θα βαρκέψεις το Ράουφμα, τώρα θα ξημερωλάτες εσύ. Τους αλήτες. Όχι, αλήτες, κύριε Κώστα, όχι. Ναι, αλήτες. Με ποιο δικαίωμα, κύριε, μπαίνεις μες στο γραφείο του άλλου και πειράζεις τα πράγματα του. Μπράβο, κύριε Κώστα, τούτους. Τούτους, 7 φορές. Λοιπόν, Λάλα, μην τα πούμε, κύριε. Δεν μου ζητήρα. Ρε Πούλη, ένε χτύπησες την πόρτα και μας πρόσεξε μπήκες μέσα. Μπράβο, κύριε Κώστα, ναι, ευτυχώς που θυμήθηκα. Θέλησε ο κύριος Γενικός, που πάει στη θέληση. Ο κύριος Γενικός. Α, πήγε να μου ξαναδώσω το αυτοκίνητο το άλλο. Λοιπόν, πάω στον γυναικό και εσύ τούτη πιάστην και πέταξε την ώσπου φτάνει η κουτάρα σου. Πάξε και όρθα. Ω, κουτσούμις. Αγαπητέ Δον Ζουάν Ντε Κύπρο, το πρόβλημά σου είναι μάλλον παραπάνω ψυχολογικό παρά σεξουαλικό. Πώς θέλεις να περιγράψω το γεγονός ότι κάθε φορά που βλέπεις όμορφη γυναίκα, ξεπιάνει συχνωρία. Επομένως,
Πώς είναι πάλι. Παρακαλώ. Έλα, κύριε Ελέν μου. Τι είναι, καλέ. Έχεις συστηματικό πρόβλημα και θέλεις να στο λύσω. Όχι εσένα, νόητε, μπάρμαν. Τη Στέλλα χρειάζομαι. Πώς. Αρνούμε να πω σε αυτή την ηλίθια συζήτηση στο αν είστε το ίδιο πρόσωπο ή όχι. Λοιπόν, σε μία ώρα να είσαι εκεί. Πού εκεί, καλέ. Στο bowling. Μα Χριστός και Απόστολος, τι θα κάνουμε καλέ τέτοια ώρα στο bowling. Καλά, 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 καλά. Μην εξάπτεσαι, εντάξει, μην φωνάζεις, έρχομαι. Τι να θέλει μουρλέκο τώρα, τι να θέλει μουρλέκο. Δεν μπορώ και να της αρνηθώ γιατί με έχει στο χέρι. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα που γίνεται. Πάλι αυτό το ρημάδι το κουδούνι. Να το ξέρει, ζώσω να το πετάξω. Τι να κάνω, δεν ησυχάσω. Οφού. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Δεσποινήση Ιουλία. Δεν πιστεύω να αρχίσουμε τα ίδια τα χθεσινά. Αχ, είμαι αυτόν, Κωνσταντίνε, είμαι αυτόν. Ο Όφης με υπάτησε. Α, της υπάτησε ένα ο Όφης και εσύ είπες να πατήσεις εμένα. Αλλά κοίταξε να δεις, μια φορά την πατήσαμε, Δεσποινήση Ιουλία, με τον Αδάμ. Τώρα μάθαμε το μάθημά μας. Έχεις δίκιο, ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε. Συμπεριφέρθηκα σαν μία μουρά Παρθένος. Όχι και μωρά, Δεσποινήση Ιουλία. Εντάξει. Ορίστε. Μερσή. Αυτά που λες, νεαρή μου. Τώρα τελευταία όλα στραβά και ανάποδα μου πάνε. Και ειδικά η κατάσταση με την αγαπημένη μου Ελένη. Μέσα στο γραφείο, κύριε Ηρακλή μου. Και τι κάνει μέσα στο γραφείο. Μα ξέρω, εγώ νομίζω ότι τηλέφωνα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νεαρή μου, η ζωή μου τελευταία έχει πάρει την κατηφόρα. Υπομονή, κύριε Ηράκλη μου, υπομονή. Κάποτε να γυρίσει ο τροχός. Τότε θα γυρίσει, νεαρή μου, θα γυρίσει. Το πας είναι να μην μας πάρει από κάτω. Τέλος πάντων, ξέρεις τι σκέφτομαι. Τι. Αν έγραφα σε αυτήν την... που στο περιοδικό, την... Τη Στέλλα. Μπράβο, γεια σου. Αν της έγραφα το πρόβλημά μου, τι λες, να μου έδινε καμιά καλή ιδέα. Μα η Στέλλα, κύριε Ηρακλή μου, είναι αισθηματικά προβλήματα που απαντά. Κι εγώ τι, θα της πω να μου λύσει το μεσανατολικό. Νομίζω ότι το δικό σου το πρόβλημα ήταν λίγο παραπάνω το οικονομικό. Ας μου λύσει το αισθηματικό μου πρόβλημα με την Ελένη. Και το άλλο λύνεται αμέσως. Η Ελένη με το οικονομικό μου πάει πακέτο. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Αμάν, κύριε Γεννητή, αμάν, κάνε το αυτοκίνητο σου και το αυτοκίνητο σου και το αυτοκίνητο σου. Σαν να και εμείς δηλαδή δεν έχουμε ένα αυτοκίνητο, μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ράγια μου, πάλι κουτσά μου τον κατσού, πάλι κατσά μου τον κουτσού πάνω στη φωτογραφία του Νίκου. Να το θωρώ και να ανακατώνεται το στομάχι. Άμα και κατήσει του τσινού που έτσι. Εμπρός. Πάπη μου, εσύ είσαι έναν. Αβέ μου. Από πού τηλεφωνείς? Μα στο πόλι, αγάπη μου, είσαι κανέναν καλύτερον τόπο να βρεθούμε. Γιατί είναι ωραία, δάμε. Είναι ωραία, έτσι και κοντά. Εννοούσα κανέναν τόπο πιο κοντά στο γραφείο, ναι, θέαμε και δυο μας γυρέψουν. Με έναν εσύ, Κώστα μου, και δεν μας γυρεύει κανένας. Άντε, πάμε. Πού να πάμε, να φύγουμε και που δάμε τώρα. Όχι, να πάμε να παίξουμε πόλι. Άντε, πάμε. Πόλι. Κώστα μου, με μου πεις ότι δεν ξέρεις να παίζεις bowling. Bowling. Αγάπη μου, τώρα με προσβάλλεις. Καλό δεν ξέρω να παίζω bowling. Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ, με τη μάπα του bowling στο sharing που γεννήθηκα. Άντε καλό, έλα, πάμε. Πάμε. Και ο Θεός βοηθός. Άντε, Κώστα μου. Άντε, Δεσποινήση Ιουλία, να τελειώσει και εσύ αυτή τη σχολή των ιεροψαλτών, να πας πίσω στο χωριό σου να... ησυχάσουμε. Τόσο πολύ με βαρέθηκες λοιπόν, Κωνσταντίνε. Όχι καλέ, εγώ έτσι από ενδιαφέρον το λέω. Αχ, Κωνσταντίνε. Είμαι μια πληκτική, άχαρη και κατσούφα κορασίδα.
Πες το, μην τρέπεσαι, Κωνσταντίνε. Κοίταξε, τι να πω. Έτσι, μια συνεφιασμένη Κυριακή, έτσι στα τρίκαλα, στα δυο στενά σκοτώσαν το σακαφιά, το έχεις, δεν μπορώ να πω. Ίσως αν άλλαζα λιγάκι την όψη μου, Κωνσταντίνε. Τι εννοείς, Δεσποινής Ιουλία? Μια στιγμή μη φύγεις, Κωνσταντίνε. Μη φύγεις και έρχομαι. Μόλι που πάει. Τι θέλω, κοίτα, ανοίγω κι εγώ το ρημάδι μου. Δεν ακούω τίποτα, νεαρή. Λες να έπαθεν κάτι. Τώρα, σοβαρά πράγματα τούτα που κάνεις, κύριε Ηρακλή μου, για με. Να κρυφακούεις πίσω από τις πόρτες. Στον πόλεμο μου και στην αγάπη, νεαρή, όλα επιτρέπονται. Πάλι δεν ακούω τίποτα. Λες να πήδησαι από το παράθυρο. Που το παράθυρο? Για όνομα αν το θέω, κύριε Ηρακλή μου, είναι δυνατόν να πήδηξε μου το παράθυρο? Ναι, γιατί η πρώτη της φορά. Ευλογημένο. Μα πού επίεν και χάθηκε. Έχασες κάτι, Τέος αγαπημένο? Ναι, έχω χάσει ένα βελόνι. Α, καλά. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Αν με ζητήσει κανείς, θέλω στον Πόλι. Εντάξει, κυρία Ελένη. Είσαι στον Πόλι, αγαπημένη μου. Τι εννοείται η ερώτηση είναι αυτή, Τέος αγαπημένη? Φυσικά και όχι. Το βρίσκα φοβερά εξευτελιστικό να κρατάω μια βαριά μπάλα και να προσπαθώ να χτυπήσω 10 πουκάλια απέναντι. Κορίνες ονομάζονται, αγαπημένη μου, κορίνες. Όπως θέλω να σε ονομάζονται. Απλά έτσι μ' αρέσει το περιβάλλον εκεί. Και έχω και ραντεβού με τη Στέλλα. Στέλλα, ποια Στέλλα, αυτή που γράφει στο περιοδικό? Μα φυσικά, ποια άλλη. Ατριδελώ. Δεν ξέρει αυτή τη Στέλλα. Λοιπόν, νεαρή μου, χαίρετε. Πού πας, κύριε Ηρακλή μου? Πάω να γνωρίσω τη Στέλλα. Λοιπόν, αγάπη μου, ετοιμάστου να δεις τον Κώσταν αετών Στράικερ σε δράση. Άντε, Κώστα μου, περιμένω. Λοιπόν, αγάπη μου, βέβαια είμαι λίγο σκουριασμένος. Έχω πολύ καιρό να παίξω μπόλινγκ, αλλά κοίταξε να δεις. Το μπόλινγκ είναι όπως το ποδήλατο. Άμα το μάθεις μια φορά, δεν ξεχνιέται ποτέ. Άντε να δούμε, ξεκίνα. Βέβαια, να ξεκινήσω. Ωραία, λοιπόν. Έχει μεγάλη σημασία η σωστή επιλογή της μπάλας. Άντε, τέλειωνε. Ακριβώς. Ήβρα τις τρύπες. Τους άτιμους, ρε. Όσο πας επαρενίσκουν, είμαι απ'. Να ακόμα λίγο για να παίξεις πόλη, πρέπει να σε συμβαρίστες. Κώστα μου, να παίξουμε ή όχι? Βεβαίως θα παίξουμε, Πόπη μου, βεβαίως θα παίξουμε. Λοιπόν, παρακολούθα αρμονία και στυλ Στράικερ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, παρακολουθάς? Παρακολουθώ, Κώστα μου. Ναι, έριξα την μπάλα με έναν τρόπο που δεν πρέπει να τη ρίχνεις, καταλαβείς? Δηλαδή, ήταν αυτή εκπαιδευτική βολή για σένα. Α, μάλιστα. Δεν πρέπει να ρίχνεις με αυτόν τον τρόπο την μπάλα, καταλαβείς? Τι, Λέισον, κύριε Λέισον, δηλαδή, πού πήγε και εξαφανίστηκε τώρα αυτή η γυναίκα? Και ποιος την ακούει την κυρία Ελένη? Και τέλος. Άντε, Δεσποινής Ιουλία, μάτε που στάθηκες εκεί σαν το άγαλμα. Πού εξαφανίστηκες, καλέ? Πετάχτηκα να πάρω μερικά μοντέρνα φορέματα, Κωνσταντίνε.
Δεν είπαμε ότι θα αλλάξω λιγάκι την εμφάνισή μου. Τι να σου πω, μοντερνότατο είναι. Ναι, δεν κατάλαβα. Εμένα γιατί με έστησες εδώ να περιμένω. Θέλω να τα δεις για να μου πεις τη γνώμη σου, Κωνσταντίνε. Εσύ, για παράδειγμα, ποιο από αυτά τα ωραία φορέματα θα φόραγες? Σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε, ρίξε τους μια ματιά για μένα. Κοίταξε, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, Δεσποινίση Ιουλία, αλλά τα αποφεύγω τα φορέματα. Δεν τα πολύ φοράω. Τώρα, ιδιοτροπία θες να το πεις έτσι, θέμα γούστου. Δεν τα βάζω όμως. Αχ, δεν ήθελα να σε προσβάλλω, Κωνσταντίνε. Τη γνώμη σου μόνο θέλω να μου πεις. Ναι, τη γνώμη, θα την πω άλλη μέρα όμως. Τη γνώμη, γιατί τώρα βιάζομαι πάρα πολύ, Δεσποινίση Ιουλία μου, ε. Καλά, καλά. Θα σου τα αφήσω όμως εδώ να τα δεις και να μου πεις αργότερα. Ναι, θα εντρυφήσω εγώ πάνω τους και θα. Άντε, καλέ, πήγαινε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σου. Ο Κύριος μαζί σου. Ωπω, Χριστέ μου, τι τραβάω. Στη λίστα μου έμεινε να γίνω. Κασπίρις της Κύπρου ένα πράγμα. Να φύγω. Ποιος είναι τώρα? Δεν θα φύγω ποτέ από αυτό το σπίτι. Ναι. Έλα βρε Λουκία μου. Τι κάνεις αγάπη μου? Να σου πω. Θα καθυστερήσω λιγάκι να έρθω, έτσι. Έχω ένα ραντεβού με την κυρία Ελέν. Το ξέρω βρε καρδιά μου ότι είναι στο πόλι. Βεβαίως. Πράγμα. Είναι και ο κύριος Ηρακλής στο bowling. Εντάξει, 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 κλείνω τώρα, θα σε δω μετά. Άντε, γεια. Ωραία, τι έκπληξη είναι αυτή. Τι ωραία που την πατήσαμε. Τι να κάνω τώρα? Άμα δεν πάω θα με κράξει, άλλη θα με ξεφωνήσει. Αν πάω πάλι, θα καταλάβει ο κύριος Ηρακλής ότι εγώ είμαι η πορυβαία της Στέλλα. Ω, Χριστέ μου, τι να κάνω, τι να κάνω. Τι να κάνω. Ακατάχνοτα από πει μου, άμα σου λαλώ εγώ δεν ξέρω. Παρακολούθα και θα δεις. Είσαι έτοιμη? Εγώ έχει ώρα που είμαι έτοιμη, Κώστα μου. Είναι εσύ που με τσάκρισες ώσπου να παίξεις. Μα, αγάπη μου, θέλει αυτοσυγκέντρωση το bowling. Εδώ σκατούλικα παίζω και αυτοσυγκεντρώνομαι. Όχι στο bowling. Καλά, καλά. Άτε, παίξε. Ωραία, λοιπόν. Παρακολούθα, θέλω να παρακολουθήσεις, δηλαδή, το στυλ και την αρμονία. Εντάξει? Καλά. Α, ναι, βέβαια, μια χαρά. Μα είναι τέλος μια χαρά. Εσύ πονείς. Α, όχι, όχι. Υπό τον ενθουσιασμό μου κραυγάζει. Παναγία μου, πιάστηκε η μέση σου, αλλά πώς. Έλα, έλα, σε κόσμο να δούμε. Μπορείς. Πώς δεν μπορώ, ρε Πόπη. Είμαι κανένας ανίκανος. Βεβαίως μπορώ, αλλά ξέρεις. Έτσι προτιμώ να μείνω δαμέ. Αρέσκει μου, Θεέ. Χαίρετε, αγαπημένη μου. Δεν το πιστεύω. Με παρακολουθείς, θέως αγαπημένη. Αγαπημένη μου, προς Θεού, παρεξήγησες τις προθέσεις μου. Επειδή είπες ότι θα έρθεις εδώ να συναντήσεις τη Στέλλα και επειδή ήθελα κι εγώ να τη γνωρίσω γι' αυτό. Αυτό δεν ήταν καθόλου σωστό. Αν ήθελες να τη γνωρίσεις, θα σας έκλεινες ένα ραντεβού από μόνος σου. Πώς να της κλείσω ραντεβού, αγαπημένη μου, αφού δεν ξέρω καν ποια είναι? Και είναι δικαιολογία αυτή. Τέλος πάντων. Με συγχωρείς, αγαπημένη μου, για δύο λεπτά. Πάω στα αποχωρητήριο και επιστρέφω. Μη μου μιλάς για αποχωρητήριο. Α, καλά. Με συγχωρείς. Κυρία Ελένη μου, γεια σου. Γεια σας. Γνωριζόμαστε. Τι γνωριζόμαστε, καλέ? Ο Ντίνος είμαι. Με εσύ είσαι περιφιολογπλάσμα. Γιατί φύθηκες έτσι? Κατάλαβα. Για να πεις καλύτερα στο πετσί της Στέλλας, έτσι? Ποιο πετσί της Στέλλας, Χριστιανή μου? Για να μην με αναγνωρίσει ο κύριος Ηρακλής. Έχει έρθει? Εδώ είναι. Πήγες στο αποχωρητήριο. Γρήγορα. Λέγε τι με θέλεις πριν έρθει και με δει. Και ποιος σου είπε ότι εγώ σε θέλω? Καλέ.
Δεν με πήρες τηλέφωνο να έρθω άρον-άρον γιατί έχεις ένα αισθηματικό πρόβλημα. Μα δεν είναι εγώ που έχω το πρόβλημα. Ο Πίπης το έχει. Ο Πίπης, ποιος είναι ο Πίπης πάλι? Το παπαγαλάκι μου. Εδώ και τρεις μέρες αρνείται πεισματικά να συνουσιαστεί με τη Ζαζά. Δεν το πιστεύω, μωρή, δεν το πιστεύω. Πού να το πω, μωρή, αυτό το πράγμα. Πού να το πω, κυρία, με έχεις τρελαθεί τελείως. Με κουβάλισες εδώ, ντύθηκα σαν την κυρία με τις καμελίες για να έρθω να μου πεις ότι έχει σεξουαλικό πρόβλημα το παπαγαλάκι σου. Χαίρετε. Υπομονή, Κώστα μου, υπομονή. Και μόλις πάμε σπίτι, θα σου κάνω μια γερή εντριβή. Αγόρι μου, δεν θέλω να πιστεύεις ότι αυτό που έπαθα το έπαθα λόγω ηλικίας. Όχι, όχι, είναι επειδή είμαι αγύμναστο, σε κατάλαβα. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Σιγά, σιγά, σκαλιά. Αό! Πού, Κώστα μου, έχετε άλλα τα παιδιά εδώ, είδες τους? Τους έθωρουμε έτσι χαμηλά. Τους έντους τσάι που κάθονται. Ο φίλος σου, ο κύριος Ηρακλής, μαζί με την κυρία Λελέν και μια άλλη κυρία. Πάμε να τους πούμε ένα γεια. Πάμε να λέω. Αν πάτσε πεις τους συνταλώεις, επαθαρούν το χατά. Ειδικά κοινού του αχώνευτου, του κουμούνες. Όχι, όχι, μεν ανησυχείς. Θα τους πω ότι κάνεις πρόβες για βιλιάρδο. Εντάξει. Πάμε. Σιγά, σιγά, να μην το μας καταλάβω. Α, πού πάτε, Δεσποινή Στέλλα? Ακόμα δεν γνωριστήκαμε. Έτσι νομίζεις. Συγγνώμη. Πάω στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα. Αγαπημένη μου. Γεια σας. Να μπονάτε. Να μπω πάντα κι εσύ όπως το σύλλον τον παίξουμενο. Να με ήρευτε. Εσείς ήταν που ήρευτε εδώ με τις ώρα. Εγώ προσωπικά, Κώστα μου, είχα ραντεβού με τη Στέλλα. Τη Στέλλα? Μα με την γνωστή Στέλλα? Πού είναι τώρα? Πήγε στο αποχωρητήριο. Τι λες, πάμε να τη γνωρίσουμε από κοντά. Ναι, να μην την περιμένουμε να γυρίσει πίσω, να την βρούμε μέσα στις τουαλέτες. Σωστά. Αν φύγει, βρε, αετέ. Εγώ την είδα, είναι πολύ ντροπαλή κοπέλα. Αν δεν ξανάρθει πίσω. Α, είσαι δίκιο. Όχι, δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί τώρα. Παπά μου, πίνε μάνα μου, για κάτσε εκεί με την αγαπητή μου Ελέν. Εγώ έχω κάνει... Πάμε. Παπά μου. Μα, θα την περιμένουμε εδώ μέχρι σήμερα. Γιατί θέλει να μπούμε και μέσα, τούτο μας έλειπε ρε. Να μας κατηγορήσουν και για σάτυρους που πάνε. Πάντως, Ερακλή, σε είμαι πολλά αναστατωμένος που επιτέλους θα συναντήσω τη Στέλλα, αφού για να καταλάβεις που την αγωνία μου, όχι έτω, έτω, επέρασε μου και το πιάσιμο. Πέρασε και το πιάσιμο, δεν μου να δε με πώς δεν προήρθε αυτό το πιάσιμο. Σου, τι είναι, άνοιξε την πόρτα. Μην ευκαιρία η Στέλλα μες στον άντρο. Κύριε Λέωσο, μα να μου πάθαινε τούτη. Είδεν τη φάτσα σου και εν γελοσιαστήκε η κοπέλα. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, την πάτησα. Τι θα κάνω τώρα, Χριστέ μου, αυτοί οι δύο έχουν στήσει καραούλη έξω από την πόρτα. Είμαι χαμένος, κάτι πρέπει να σκεφτώ. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Το βρήκα. Ευτυχώς που είχα φέρει και τα ρούχα μαζί. Το ξέρα εγώ ότι κάτι θα πάει στραβά. Δεν μου κάνουμε τώρα αέρα. Τι θέλεις να κάνουμε, βρε, να μπούμε μέσα στις τουαλέτες? Γιατί να μην μπούμε, αφού είναι αντρικές οι τουαλέτες που μπήκε μέσα. Αντρικές, α? Ναι. Το σκέφτηκα, ρε, έτσι. Για τι πάνε καλά. Κύριε Κώστα, κύριε Ρακλή, εσείς εδώ. Τι να, δεν μου κάνεις αμέσως. Δεν θα το πιστέψεις, κύριε Κώστα μου, δεν θα το πιστέψεις. Έμαθα ότι είχε ραντεβού εδώ σε αυτόν τον τόπο η κυρία Ελένη με τη Στέλλα. Ξέρεις ποια Στέλλα εννοώ? Δεν ξέρω. Και έτρεξα να την γνωρίσω. Γνώρισες τι? Όχι, έγινε άφαντη. Άφαντη? Πού άφαντη εδώ, αφού ήταν μέσα στην τουαλέτα μαζί σου. Εσύ. Η κοπέλα που έφυγε από το παράθυρο ήταν η Στέλλα. Σκάσου. Έφυγε από το παράθυρο? Ναι, ναι, καλέ. Πήγε να ανοίξει την πόρτα για να βγει από εδώ και ξαφνικά τρέχει, ανοίγει το παράθυρο και πετιέται έξω. Κάτι θα την τρόμαξε. Τι άραγε? Είδε σύντα μου σφυράλ. Τι? Είδε σύντα μου σφυράλ. Είδε τη φάτσα σου και αν γελοσιάστηκε. Κάτσαμε πάνω τώρα.
Αχ, ρε παιδί μου. Αχ, ρε παιδί μου. Έτσι απέσια την μέρα. Ένα καρτέρο να περάσω να δούμε σήμερα, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον τώρα η μέση σου είναι καλύτερα, Κωστά μου. Νομίζω είναι κάπως... κάπως μέση... Όχι, ναι. Είναι κάπως καλύτερα. Μα, μέση. Πάρε τη φωτογραφία που σου έδωσα. Να την πιάσω, να την πετάξω. Πώς θα φτάνει εκεί πέρα. Μπρος. Χαίρετε, κύριε. Έσου έδωσα τη φωτογραφία του κουτσού να εμπέταξε. Σου είναι εδώ. Εμπέταξα την κύριο Κώστα. Εσύ τέλος εφαίρεθηκε μπαστον τη κομπάτια. Α, δεν ξέρω, κύριο Κώστα. Μωρά, έρε με άσα το καντά και πιτσά του μηνά, έβαλε μη. Ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς που έρθει κανένα του συναγκρίνου εδώ μέσα. Να δει την, τον κουτσού και να βρούμε για μέσα φτάνουμε. Α, τώρα που είσαι αίμος δεν θυμήθηκα. Τώρα που είσαι αίμος δεν θυμήθηκα ότι ήρθε ο κύριος Αναστασιάδης και Κώστα και μπήκε στο γραφείο σου και γύρεψες. Να πράγμα. Ναι, και τώρα που έρθει και αν τζάντα σάκη μου πήρε μαζί του κύριε Κώστα εδώ. Το κρυστάλλο. Ξέρω αν είναι. Παναγία. Α, Παναγία μου. Και δεν γλυτώ να με τις πρώτες βοήθειες πάλι. Ηρέμησε, Κωστά μου, ηρέμησε. Αντελώς δεν ηρέμησε. Α, καταλάβεις τι έγινε. Καταλάβεις τι έγινε, πόδι μου. Ήρθε μες στο γραφείο μου ο Νίκος ο Αναστασιάδης. Και αν δεν δει τη φάτσα του, είναι τάτρα τη φάτσα του κουτσού. Λοιπόν, τι όμως που το έκαμε, θα το δισκοτώσω. Θα το δισκοτώσω, έμπτυξε το λίγο, θα το δισκοτώσω. Μήπως έβαλες εσύ τη φωτογραφία του κουτσού πάνω στον Νίκο τον Αναστασιά. Κύριε Κωστά, πώς θέλετε, πώς θέλετε, πώς θέλω εδώ εγώ. Πού θέλεις τα, πώς θέ. Γιατί στις εκλογές, ένα κουτσού μου που ψήφισες. Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Ποιο δεν πράξει, δεν πράξει. Να γελάσουμε, κύριε Κωστά. Εξεκαρδίστηκαμε, που τα γέλια. Αου, την μέση μου, την μέση μου πάλι. Είμαι στη έμαθες Κωστά μου, εσύ πάμε να προσέχεις. Αου, την μέση μου. Κύριε Κώστα, εγώ στα πονείς πολλά. Αμήνε, αου, αμήνε. Αν μπορώ πολλά. Και στο μόνο και σκέφτομαι τίποτα άλλο. Λυπούμε και στο δασάκι, που ήταν μου κρίσταλα. Να μπορεί, Νίκο. Λοιπόν, κατάλαβες τι εννοώ, Βαλεντίνο. Δηλαδή, πρέπει να πιστέψεις την αλήθεια σου, λέω. Κατάλαβες. Άσε με, σε παρακαλώ, Χριστιανέ μου, να πιω το γάλα μου με την ησυχία μου. Και σταμάτα να τρως αυτό το κουαμέα. Θα σε πειράξει, βραδιάτικα. Βαλεντίνο, είναι από πριν που ένιωθα αυτήν την ακατανίκητη έτσι είναι και αυτήν την γυναίκα. Αλλά προχθές που την είδα έτσι, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά μου, ένιωσα αμέσως ότι είμαι ερωτευμένος με την Στέλλα. Στέλλα? Γιατί η Στέλλα μου σου λέει, για ποια σου λέει. Δηλαδή, το τι, η Στέλλα. Πρέπει να είναι πολλά θερμή η γυναίκα του. Λες, να σου πω, τώρα αυτό σου ήρθε έτσι από τον πολύ κουαμέ που τρώσει, γενικότερα το έχει υποπτευθεί εδώ και καιρό. Αν μα σου λέω, εγώ κάτι ξέρω, αφού γνωρίζει την πείρα που διαθέτω με τις γυναίκες γενικά. Ναι, καλό όνομα. Ναι, ναι, και είναι αυτή η πείρα που μιλά τώρα. Πάντως είμαι σίγουρος 100% ότι αυτή η Στέλλα είναι πολύ παθιάρα γυναίκα. Δηλαδή, ενώ δείχνει ότι είναι ντροπαλή, ας πούμε, από μέσα είναι μια φωτιά πυρούμενη, Ρεντίνο. Φωτιά πυρούμενη. Μ' έχεις εντυπωσιάσει, κύριε Κώστα μου. Μ' έχεις συγκλονίσει τέτοια ανάλυση στο χαρακτήρα μιας γυναίκας, δηλαδή ούτε ο Μικελίδης να σου. Όχι να το παιδευτώ, αλλά είμαι... Μα, μια στιγμή, για είναι τα θέμα να μιλούσαμε. Τι άκουσα, νεαρέ μου. Ο Ετός πάλι σου μιλά για τη Στέλλα. Για ποια Στέλλα? Α, ναι, τη Στέλλα, πώς... Ναι, μιλώ για τη Στέλλα. Είσαι κανένα πρόβλημα? Κανένα, ναι. Το μόνο πρόβλημα που έχω μαζί σου είναι ότι φάει κουαμέ. Απόψε θα με βομβαρδίζεις με πόμπες να πάρ. Πού την αζούρα σου, ρε. Πού την αζούρα σου που θα ρίξεις τα ούλα. Αν καταλάβαινες εσύ που γενέκες που δεν καταλάβεις, θα κουμαντάρεις και σε την αγαπητή Ελένη. Αλλά είσαι άνθρωπος εσύ, ετέ, να με κρίνεις εμένα.
Εμένα να είτε. Εσύ βρε, ποι μόνη επιτυχία που είχες σε ολόκληρη την ερωτική σου ζωή, εκτός από τη φάρινα τη γυναίκα σου, είναι η Πόπη, η πρώτη Ρουμάνα στην Ευρώπη. Δεν το κατάλαβα αυτό, Κυρακλή, πώς το είπες. Στο ταχυδρομείο όλοι έτσι την ξέρουν, αρέ μου. Αν πεις και την Πόπη, δεν καταλαβαίνουν. Πρόσεξε, ρε Απολλός Πρόβατον, γιατί αυτά που πες τώρα είναι κουβέντες του Καυκά. Δεν κατάλαβα, αέτε, να μας κάνεις τέτε. Εκατάλαβες, κύριε, εκατάλαβες. Όσα δε φτάνουν οι αριστεροί, τα κάνουν κρεμαστάρκ. Τι είπες, βρε, φαφλατοφασίστα. Ποιος είναι ο φαφλατοφασίστας, βρε. Για σταματήστε. Αν δεν σταματήσετε, θα πάρετε πόδι εδώ και τώρα. Πάτε να ανάγκες σας γρήγορα. Με ξύπνησες για να μου πεις τι όνειρο είδες. Δεν μπορούσες να περιμένεις το πρωί. Όχι, φοβερό. Άκου να σου πω. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήμουν στην πλατεία Ελευθερίας και κάθομαι πάνω σε έναν μπαγκάκι, και στο κέντρο, και στην πλατεία. Ο κόσμος επιένε, ο κόσμος έρχεται, αλλά κανένας δεν μου εδία σημασία, σαν να μην υπήρχα για με, σαν να ήμουν αόρατος. Έτε, τέλειος δεν νιστάζω. Ύστερα, βρέθηκα μέσα σε ένα σίνεμα. Και τι έργο νομίζεις ότι είδα. Τι να σου πω, βρέτε, για να μπεις εσύ σε σίνεμα, σίγουρα την Εμμανουέλα θα έβλεπες. Έπρεπε, κανονικά, ναι. Αλλά, έλεγα την Εμμανουέλα, είδα το «This is your life». Παρακολούθουν τη ζωή μου, όπως εκείνα τα μαυρόασπρα τα φύλλα εθώρουν τη ζωή μου να εξελίσσεται καρέ-καρέ μπροστά μου. Και συντρομάχτηκα! Πώς να μη συντρομάχτησες, ρε, τη ζωή που έκαμε να μη συντρομάσεις, ε! Ηρακλή, σοβαρό μιλώ, ρε. Λαλείς να ήρθεν η ώρα μου. Μη φοβάσαι, αέτε. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Ηρακλή! Ήρεκτε, εγώ μιλώ σοβαρά, και συνάδεις μου πελάρες τώρα. Διότι έχω ακούσει, ρε, ότι όσοι θωρούν τη ζωή τους να περνάν μπροστά τους όπως το σινεμά, οι ώρες τους είναι μετρημένες. Τον υπογράφω σου το κι εγώ. Εάν δεν πέσεις να κοιμηθούμε, θα σου το μετρήσω εγώ, λαλό σου το. Σε φίλος, ρε, εσύ. Σε φίλος, ρε. Σε φίλος, ρε. Σε παρακαλώ. Ζήτησα λίγη συμπόνια, ρε. Λίγη κατανόηση, μια συμβουλή τέλος πάντων. Αλλά πού να την έβρω, μάνα μου. Μέρα ένας έρημος άνθρωπος, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Άντε, άντε, καληνύχτα. Πάντως, Ηρακλή, τούν τον πράγμα που είδα, τούν το σινεμά, πολλά κακό σημάδι, πολλά κακό σημάδι. Φαντάσου δηλαδή, να βγει ο Χάρος Παγανιάν και να μου κατεβεί να μέσα απόψε. Χάσια από να κάνω. Χάσια από να κάνω. Ναι ρε, ρε. Θόρε ρε. Θόρε ρε αναισθησία. Εμένα να κρέμε τη ζωή μου μια τρίχα και τους να ροχαλίσει. Τέλος πάντων, να κλείσω σε γολιόν τα μάτια μου. Μαμά μου, χάρο τα χάρις μου την χάρις. Περίμενε ακόμα τουλάχιστον 30 χρόνια.
και τι έγινε μετά, Έτε. Πού θέλει να ξέρω, ρε. Αφού σου λέω ότι μπήκα κάτω από τα σεντόνια. Άκουσα κάτι κατσαρτού στην πόρτα και είναι το όλο πιτσαρατικό που πάνω για να δω. Και γιατί δεν μας ξύπνησες. Δεν ξέρεις, νεαρέ μου, διότι πρώτα έπρεπε να ξύπνησει κάποιος τον Έτο και μετά αυτός να μας ξυπνήσει εμάς. Αφού όλα αυτά που λέει, τα είδε στον ύπνο του. Ενώ νου σου τσαγυρίζει, ρε, που μάλλον τα είδε όλα στον ύπνο μου, αλήθεια που στο Λαρεντίνο. Αφού εκόπηκε η φωνή μου, που το φόβο μου. Δεν ρωτήσα να σε φωνάξω. Εκτός που δω, σκέφτηκα και τ' άλλο. Ποιο άλλο, καλέ. Ένα το χάρο τσαγύρευκε με. Δηλαδή, δεν κάνει που δεν με έβρισκε, ήταν να προδοθώ που μόνος μου. Και τι είναι ο χάρος, βρε, για να μπει από την πόρτα. Ταχυδρόμος. Ο χάρος να ήταν ένας ευγενικός χάρος, κατάλαβες, να μπει από το παράθυρο ντροπή. Ρε, περιπέζετε. Γελάτε, γελάτε και περιπέζετε. Θα σας αποδείξω όμως ότι είναι αλήθεια. Τώρα, τώρα και να δείτε. Θέλω να κάνω. Τα αρχεία του Κώστα τα τακτοποίησα, τους φακέλους επίσης. Ω, αγαπητή μου, πώς είμαι εδώ τέτοια ώρα. Θα σε μαλώσω. Δεν θα μου σηκώνεσαι πρωί-πρωί και να μου αρρωστήσεις. Θα δεν με έχω ρευτεί και από τα χαράματα, Κώστα. Μόλις από τις 6 ώρα είμαι εδώ. Α, τις 6 ώρα το πρωί. Μπράβο. Και γιατί έρθες τόσο πρωί, αγαπητή μου, για να μας ποτίσεις τα λασάνια. Και, από την άλλη. Πώς πήγες μέσα. Πώς πήγα, Κώστα, μα την πόρτα πήγα. Μα την πόρτα. Κοντά, η πόρτα δεν ήταν κλειστή. Ορθά ανοιχτή ήταν. Ορίστε, ορίστε. Εν κυβέρνηση μου μας ευκάρει. Ούτε δυο πόρτες δεν μπορούν να κλειδώνουν, κατάλαβες. Όμιζε, λοιπόν, με θέλεις κάτι. Ναι, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Πάμε, παιδιά μου. Κάποια μου, τι θα κάνει, ναι. Κώστα μου, μη γίνεσαι γελίος. Γελίος. Μα, κατά μου, εσύ μπορεί να βάλεις και οτιδήποτε μέσα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Δέσποινη, Ιουλία μου. Να σας πω, ήθελα να σας δώσω μερικές εξηγήσεις για το προχθεσινό στο ξενοδοχείο σχετικά με τη Ζαζά. Το άκουσα. Το άκουσα ότι τελικά επρόκειτο για παπαγάλο. Είπα κι εγώ, είναι δυνατόν ο Κωνσταντίνος, ένας άνθρωπος της Εκκλησίας. Είναι δυνατόν, για όνομα του Θεού. Αλλά εσείς από πού έρχεστε τέτοια ώρα, από καμιά αγρυπνία, φαντάζομαι. Όχι, όχι, Κωνσταντίνε, από Άγιο Ευχέλαιο. Άγιο Ευχέλαιο, μέσα στα άγρια χαράματα, Χριστέ μου. Η κλίση του ύψιστου προστασιονίας μονάς δεν έχει ωράριο, Κωνσταντίνε. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, καλά, αφού κι εγώ μια κλίση την έχω, έτσι. Αλλά ας αφήσουμε αυτές τις κουβέντες τώρα, γιατί είχα ψες και τον κύριο Κώστα με τους χάροντες του και τα... Ψες. Τον κύριο Κώστα. Ψες στον Εσπερινό. Ψες. Α, καλά. Τι έγινε όμως με τα φορέματα που σου έφερα, Κωνσταντίνε. Ποιο νομίζεις ότι θα μου πήγαινε καλύτερα, Κωνσταντίνε. Τα είδες, φαντάζομαι. Τα είδα, τα φόρεσα κιόλα. Θέλω να πω. Να σου πω κάτι που πιστεύω έτσι είδες στην Ισυλία. Να μου πεις, Κωνσταντίνε, πες μου τι. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σαν. Ως εδώ. Λες, Λες. Καλά. να μου τα δώσεις όμως για να τα επιστρέψω. Ναι, ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ γιατί βιάζω, με έχεις καθυστερήσει και δηλαδή πιάσαμε την κουβέντα, θέλω να πω, και πρέπει να φύγω. Ξέρεις τη μεγάλη τη γλάστρα, το φυτό που έχω δίπλα στην πόρτα. Ναι, ναι. Έχω τη μάτσα τα κλειφιά εκεί, πήγαινε πάρτα, άνοιξε, μπέσαι σε μια πόρτα. Εκεί σε μια πόρτα, λέω Χριστέ μου, σε μια καρέκλα πάνω, εντάξει. Εντάξει. Γεια σου. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ. Ναι. Θα περάσω το βράδυ, ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα, Θα μείνω όπως είμαι, δεν θα αλλάξω τίποτα. Αυτό έτσι. Δεν υπάρχει πρόβλημα να την παραλάβω, αγαπητή μου, αλλά ακόμη δεν μου είπες τι κρύβει μέσα αυτής η κούλα. Τι άλλο, Κώστα μου, επιστολές. Επιστολές. Πω. Μα, δεν σου λες τις επιστολές σε Κινέζους που να στείλεις, αγαπητή μου. Τελικά, τι επιστολές είναι. Απευθύνονται σε διάφορους οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Ευρώπη με σκοπό να μαζέψουμε λεφτά για τη διάσωση του Τσικουτάνγκα. Τσικουτάνγκα. Ποιος είναι ο Τσικουτάνγκα. Κώστα μου, ένας αξιολάτρευτος ουραγκοτάγκος που πάσχει από καρδιακή αναπάρκεια και πρέπει άμεσα να κάνει επέμβαση. Έχω και μια φωτογραφία του μαζί μου. Ναι. Έλα, Κώστα μου, δεν είναι πολύ γλυκούλης.
Γλυκύτατος, αγαπητή μου, τι ώρες που είναι. Αλλά είμαι εγώ αυτός όμως, ε. Εσύ είσαι, είναι εδώ. Να το. Α, λάθος φωτογραφία. Ας το καλό. Να το, Κώστα. Δεν είναι πολύ κούφος. Ναι. Ναι, ωραίο το αυτός, δεν είναι πολύ καλό, ναι. Λοιπόν, Κώστα μου, θα αναλάβεις να στείλεις τις επιστολές μου. Ε, τι να κάνω, μπορώ να κάνω και λιώσεις, αγαπητή μου. Γραμματώσου μου, σε βάλεις πάνω. Όχι, Κώστα μου, γι' αυτό στα έφερα σένα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, τι καλό. Αγαπητή μου, να μάνα τώρα, τι να μάνα κάνω τώρα. Άφηγε μου τις επιστολές. Τι ζω κάπου, σας τώρα. Πούλη, έλα από εδώ και θέλω. Α, θέλεις με. Έλα, Λουκία, κορίτσι μου εδώ. Δεν μου λες, Λουκία μου. Μήπως έχεις κάποιον γνωστό νεαρό που μπορεί να με βοηθήσει να κάνω κάποια φάρσα σε κανένα φίλο. Μα πέ μου, είσαι αθιασερός, κύριε Ηρακλή μου. Και τούτος ο φίλος σου εν τίποτε ο κύριος Κώστας. Έλα, νεαρή μου, μία φασούλα θα κάνω, τίποτα το σοβαρό. Δηλαδή. Κοίτα να δεις, εψές ο ετός. Έβλεπε κάποιον όνειρο ότι δήθεν κάποιος μπήκε μέσα στο διαμέρισμά μας. Ήταν τόσο έντονο το όνειρό του που νομίζει ότι ήταν πραγματικότητα. Δηλαδή ανέγινε και. Τι λες, νεαρή μου, αφού κοιμάμαι κι εγώ διπλά. Δεν θα τον άκουγα. Και ξέρεις πως κοιμάμαι εγώ. Όπως το λέγω, λίμπουρος να περάσει από δίπλα μου, ξυπνώ. Παρακάτω, κύριε Ρακημάτου, παρακάτω. Μια και πιστεύω ότι πράγματι κάποιος μπήκε μέσα στο διαμέρισμα, είπα να μην τον απογοητεύσω και να του στείλω ένα. Τι λες. Ξέρεις κάποιον να με βοηθήσει. Για να σου πω την αλήθεια, αν έχω ένα φίλο μου, το Ξένιο. Αλλά δεν ξέρω αν θα δεχτεί. Δεν μου λες, Λουκία, παιδί μου, αυτός ο Ξένιος του αρέσουν οι πλάκες, είναι εσύ κυμετζής που λέμε. Με να ρωτάς, κύριε Ηρακλή. Μπράβο, Λουκία, περίμενε. Τι περιμένεις, τηλεφώνα του να έρθει εδώ να του πω τι θα κάνει. Ζούγλι, κατάλαβες τι θα κάνεις, ρε. Κατάλαβα, κύριε Κώστα, να πάω να φέρω πόντα γραμματόσημα για να κολλήσω έμπασε τούτα όλα τα γράμματα. Μπράβο, πολλά καλά. Ένα λεπτό, περίμενε, κύριε Κώστα. Περίμενε, εντέλος. Εγώ να πάω να φέρω τα γραμματόσημα. Αλλά ποιος είναι να κάτσει να κολλήσει τούτα όλα τα γράμματα έτσι ένα... Δεν το σκέφτηκα, είδες. Είδες, είδες, θα πάρεις εσύ. Πήγαινε, φώναξε κανέναν από δρόμο να έρθω. Ποιος είναι να τα κολλήσει, ρε πουλή. Εσύ θα τα κολλήσεις, ρε. Ποιος άλλος θα τα κολλήσει. Απαναγιά μου, κύριε Κώστα, να κάτσω να κολλήσω εγώ όλα αυτά τα γράμματα. Να πού είναι να βρω το ούλο το φτύμα, κύριε Κώστα. Γιατί κοτσά μου, πουλή που είσαι, και να είσαι φτύμα να κολλήσεις τα γραμματόσημα. Πρόσεξε πολλά καλά. Πρόσεξε πολλά καλά. Ώσπου να επιστρέψω να είσαι τελειωμένος, α. Άκου που ένα φτύμα μισό. Εγώ με καλό τσέχ που θα λευκούνται με όλοι. Ο ξένα μου είπα να βούς. Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει, αγάπη μου. Επιμένεις δηλαδή ότι υπηράξαν όταν ακούαμε. Ναι, μωρέ, αφού έφαγε ένα μπολ μόνος του. Πάλι καλά δηλαδή που δεν στούπωσε κι εγώ από αυτός. Απέρετσι έτσι. Πολύ φρόνιμο και ήσυχο σε βρίσκω σήμερα, κύριε Ηρακλή μου. Συμβαίνει κάτι. Τι να συμβαίνει, νεαρέ μου. Απλώς αφοσιώθηκα στην εφημερίδα μου. Μάλιστα. Κάτι ετοιμάζει αυτός απόψε. Σαν τι δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά το μυρίζομαι, το βλέπω. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τέλος πάντων, να πάω εγώ που έχω μια δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Και θα επιστρέψω, δεν θα αργήσω. Κύριε Ηρακλή μου, γεια σου. Έρχομαι ξανά. Το καλό, νεαρά. Το καλό. Νεαρή. Πού είναι ο Ξένιος, δεν φάνηκε ακόμα. Εμπάνω, κύριε Ηρακλή μου. Είπα του μόλις δει τον Τίνο να φεύγει, να έρθει Τζίνος. Έχεις ψηλό να IQ, νεαρή μου. Μπράβο, καλά έκαμες να μην εμπλέξουμε και τον Τίνο στη φάρσα. Γεια σας. Καλώς το. Έλα. Ας γνωρίσω τον κύριο Ηρακλή. Γεια σας, κύριε Ηρακλή. Γεια σου, Ξένιο, παιδί μου. Παναγιά μου. Δεν μπορώ. Αλλά δεν μπορώ. Τώρα που να έρθει ο κύριος Κώστας, θα του πω, δεν θα ξανακολλήσω εγώ τα γραμματόσημα.
Τι σπιά σου, μπράβο, ρε παιδί μου, να θέλει να φτύσεις και να δεν έχεις πόντο φτύμα να φτύσεις. Κώστα! Α, εσύ είσαι Σοφοκλή. Ναι, κύριε Γεωργίου, τι κάνετε, κύριε Γεωργίου. Καλά, παιδί. Εσύ τι κάνεις, δαμε. Κολλόπον τα γράμματα, πας στα γραμματόσημα, κύριε Γεωργίου. Το αντίθετο εννοείς, κολλάς γραμματόσημα πάνω στα γράμματα. Όχι, όχι, καλά που σας αντέλω, κύριε Γεωργίου, αφού πήξε. Είναι πιο εύκολο να φτύνεις πάνω στο γράμμα έτσι. Καταλαβαίνεις, να κολλάς το γραμματόσημα έτσι, είναι πιο εύκολο, γιατί είναι... Τέλος πάντων. Ο Κώστας πού είναι? Επίσης 2 λεπτά για να έρθει πίσω, κύριε Γεωργίου, είπε μου. Μάλιστα. Όταν το θέλεις τον άνθρωπο δεν το βρίσκεις ποτέ. Σοφοκλή, βρες τον παιδί μου και πες του να μου στείλει επίγον την έκθεση που του ζήτησα να κάνει σχετικά με την αξιολόγηση του τμήματός του. Την έκθεση, να το πω, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ. Να πάει στο καλό, κύριε Γεωργίου. Α, ναι. Είναι ένα ανάγκη να κολλάς τα γραμματόσημα με τη γλώσσα σου. Έχουμε ειδικό νικρό για τούτα, ξέρεις. Από πότε? Από πάντα, νεαρέ μου. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια που λέει και η λαϊκή βάρδος. Εμένα και του αετού είναι γραμμένο στα χρωματοσώματά μας να διαφωνούμε. Τόσο πολλά. Αφού για να καταλάβεις πόσο πολλά διαφωνούμε. Ακόμα και όταν σε ένα θέμα συμφωνούμε, διαφωνούμε γιατί συμφωνούμε, κατάλαβες. Τέλος πάντων, κύριε Ηρακλή μου, πέτου γλύωρα τι το θέλεις πριν έρθει ο Ντίνος. Α, ναι. Λοιπόν, ναι, ρε, άκου προσεκτικά. Ο σκοπός μας είναι να τρομάξουμε λίγο τον Αέτο, ναι. Θα έρθει στο διαμέρισμά μας σαν κλέφτης. Μάλιστα. Και μετά? Μετά, δεν θα μπεις αμέσως μέσα. Θα κάνεις πρώτα λίγη φασαρία απ' έξω, θα προσποιηθείς ότι προσπαθείς να ανοίξεις με το κλειδί και όταν μπεις μέσα, να ξέρεις, αυτός κοιμάται στην πολυθρόνα και εγώ στον καναπέ. Μην τα συγχύσεις. Λοιπόν, μόλις δεις τον Αετών και δεν ξυπνήσει αυτός, θα πάει να σκουντουφλήσεις απάνω του. Τα υπόλοιπα άστα σε μένα. Ναι, αλλά δεν μου είπες πώς θα μπω στο διαμέρισμα. Α, θα σου εξασφαλίσω εγώ κλειδί, μη φοβάσαι. Τίποτε άλλο. Τέλος πάντων, κύριε Ηρακλή μου, κανόνισε όμως, σε παρακαλώ πολλά, να μην μπλέξει με τίποτε αστυνομία ο ξένιος. Έλα, νεαρή. Παιδιά είμαστε τώρα. Ολοκληροί άντρες είμαστε, ναι. Άγω, νεαρέ μου. Μάνα, μάνα μου, πόσα έμεινα ακόμα. Να ξυπνωθούμε τα μισά, δεν το καταλαβα, να ξυπνωθούμε τα μισά. Ακόμα μάχησες εσύ, ρε, να τελειώσεις. Γιατί είναι να τελειώσω ποτέ μου, κύριε Κώστα, να τελειώσω ποτέ μου. Ήθελα κάτι να σου πω, κύριε Κώστα. Ήρθε ο κύριος Γενικός, τι έθελες. Ο κύριος Γεωργίου, ήθελε να δώσω το γραφείο. Ναι, λαλούμε, κύριε Κώστα, ήρθε. Ένα λεπτό, κύριε Κώστα, περίμενε. Εσύ έξερες το ότι έχει ειδικό νυγρό που βάλουν πίσω από τα πουλιά και κολλούν το στα γράμματα για να... Κόψε το, ρε, κόψε το! Δεν με κόφτε μένα για το υγρό που κολλούν τα γράμματα σου. Πες μου, είναι να μπορεί, ήθελε ο γενικός. Να το κόψω, ξανά σου πω, κύριε Κώστα. Ήρθε η ώρα σου. Όχι, ήρθε η ώρα σου. Έσο, ήρθε η ώρα σου. Λάλε, ρε, λάλε. Λοιπόν, είπε μου, κύριε Κώστα, ότι ήθελε να του κάνεις, να του πάρεις το... Να του πάρεις το... Α, την έκθεση! Την έκθεση που σου ζήτησε για να αξιολογήσεις το τμήμα σου, λάλε. Α, ξέρω εγώ να μου σου λάλε. Κάτι μένω. Άντε, έχω την έκθεση, έχω την έκθεση. Πες μου, εκατέβασες τον Αναστασία Νέο Μπορτσένο γενικό στο γραφείο. Ω, γιατί. Ωπα, μάνα μου, κάτι. Γιατί ρε, πού ρε, εν τη σε δέχτηκα. Κατήσου μου άμα δει τον Αναστασία. Ούπου τα μάνα καμώ τώρα. Τουλάχιστον να βρω ένα έκθεση, να τον εστίλω. Εκεί. Αγώ είναι. Κύριε Λέσο. Κύριε Λέσο, ποιος μου ανακάτωσε τα πράγματα. Ποιος μου ανακάτωσε τα πράγματα. Α, ένα λεπτό, κύριε Κώστα, αν δεν φταίξεις εμένα. Εγώ δεν έχω αγγίξει τα πράγματα σου, αν δεν φταίξεις εμένα, μου λάβεις εμένα. Εν τούτη ρε, εν τούτη ρε. Σαν να τους είχα την καλεσμένη ανακατώνη μου τα πράγματα μου και δεν τα βρίσκω όταν τα θέλω. Α, έτσι θα είμαι. Λοιπόν, έτσι θα είμαι ευτυχώς. Λοιπόν, πρόσεξε ρε τώρα. Θα την πάρεις του γενικού, αλλά αν πάει και τολμήσει και ανοίξεις το φάκελο, διότι είναι απόρριτος. Εντάξει. Thank you.
Κώστα! Μάλιστα, κύριε Γιώργη. Εν τούτος ο απόρριτος σου φάκελος, Κώστα? Ναι, αυτό είναι. Γιατί? Τούτος είναι ο φάκελος που περιέχει μέσα την έκθεση που σου ζήτησα, δηλαδή, α? Ναι, την έκθεση. Δεν σας άρεσε? Η έκθεση? Ναι, η έκθεση. Ένα λεπτό να σου τη διαβάσω για να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, εντάξει? Εντάξει. Σε έτοιμο να την ακούσεις? Βεβαίως. Είμαι τρελός για σένα, Στέλλα. Στην αγκαλιά μου μέσα έλα. Να κάνουμε μαζί μια τρέλα. Κόλλα πάνω μου σαν δέλα. Κάτσε με άνεση στη σέλα. Κι έλα να κουνηθούμε σου σαν πέλα. Μπορώ να ρίξω μια μάχια. Thank you. Αυτή δεν είναι δική μου έκθεση και αυτόν είναι τελεσίδικον, κύριε Γεωργίου. Αρκετά, Κώστα! Αρκετά, Κώστα! Σε πέντε λεπτά θέλω την έκθεση σου στο γραφείο μου. Όριστε μας! Μάλιστα. Τούτη ελέγχουμε τα καμενούλα. Ανακάτωσε μου τα γράμματα, ανακάτωσε μου το γραφείο. Ευτυχώς τουλάχιστον που δεν είπε τίποτα για τη φωτογραφία του Αναστασία. Α, για να μην ξεχάσω. Έτσι και ξαναδώ στον τοίχο τη φωτογραφία του Αναστασιάδη. Θα φύγετε και κι όπου εδώ μέσα! Εξηγηθήκαμε! Βεβαιότητα. Ευρωσοσιαλιστή. Κοκκινέ. Σήμερα στο γραφείο ήταν μια από τις χειρότερες ημέρες της ζωής μου, αν εξαιρέσουμε την ημέρα των εκλογών δηλαδή. Και ακόμα που είσαι. Να μόνο, Ηρακλή, να μου θέλεις να πεις τώρα. Τίποτε, γιατί απλώς λέω ακόμα η ημέρα δεν είναι τέλειος. Πού ξέρεις, πόψε μπορεί να σου παρουσιαστεί κανένας χάρος πάλι. Ηρακλή, να σταματήσεις να περιπέζεις ρε κομμουνιστή, α? Εγώ πάντως πιστεύω ότι ήταν κάποιος μέσα στο διαμέρισμα ανέψες. Μα τώρα δηλαδή επιμένεις ακόμα, κύριε Κώστα? Επιμένω, Ντίνο. Βεβαίως επιμένω. Διότι μόνον εγώ ξέρω τι είδα και τι άκουσα ψες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ με πτώμα και πάω κατευθείαν στο κρεβατάκι μου. Λοιπόν, πάτε, καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, νεαρέ μου, καληνύχτα. Λοιπόν, άτε, πάτε να κοιμηθούμε κι εμείς, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Οπα, είμαι πολύ κουρασμένος. Τι έκαμνες, ρε, και κουράστηκες, δηλαδή, που η πολλή εργασία ετσάπιζες για επότιζες στα περβόλια του παππού σου. Δεν πρόκειται να σου απαντήσω, άτε. Άτε, πήγαινε κάνε τις μάσκες σου και άσε μας ήσυχους. Όχι ρε, για να σπάσεις απόψε δεν θα βάλω μάσκα. Εσκάσε καλό και άσε με να κοιμηθώ, άτε, άμα πια. Τα συνήφερση. Κάποιος προσπαθεί να μπει με πόρτα. Ηρακλή, ξυπνά, ούτε με κανόνια τον εξυπνώ τούτο. Ντίνο, πάρα από τον Ντίνο. Βουρά, να προλάβεις. Μπράβο, ξένιο παιδί μου, στην ώρα σου, τι Εγγλέζος να ήσουν. Με τραβάς, καλέ, άσε με να πάω να κοιμηθώ. Ακού. Τι να ακούσω και να ακούσω, καλέ, μέσα στα άγρια, μέσα...
Έχεις δίκιο. Κάποιος προσπαθεί να μπει στο διαμέρισμα. Τι κάνουμε τώρα? Επιστέψτε με τώρα. Επιστέψτε. Φωνάς και όσο. Τι κάνουμε? Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Μάλιστα. Το βρήκα. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Δεν μπορείς να ξέρεις ότι την πάθω σακούλα. Ενώ να μας δείξεις τα σκουπίτσια τώρα. Τους χαιρετιστούν σαν αισθησία. Τσιμάται του καλουσέλου. Τα σκουπίτσια, Χριστιανέ μου. Τι? Θα περιμένουμε στην πόρτα. Και μόλις είναι έτοιμος να μπει. Έτσι. Σκοτώσετε το παιδί, ρε παιδιά. Ναι, τώρα σε έπιασε συμπόνια. Ρε παιδιά. Τόση ώρα. Ρε παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Ποιος είναι τότε. Ποιος είναι. Κύριε Λέησο, κύριε Λέησο, κύριε Λέησο. Μετά τον Αγίο Νόρσο, Χριστέ, τα ψυχά στον δούλο σου. Εμφαού και στη πόνος. Ουλίπιος, στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Αμα, ναι, 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 ξενιαστώ, τι. Εύθυτος, ναι, έλα, έλα, δεσπινής, φίλια μου, κάτσε, να ηρεμήσεις. Πώς είσαι τώρα? Καλύτερα, Κωνσταντίνε, καλύτερα νομίζω. Τι δουλειά έχεις τέτοια ώρα για τη δεσπινής, φίλια μου, στο σπίτι μου? Ήρθε για τα φορέματά μου, Κωνσταντίνε. Τι τα φορέματά σου, δεσπινής, φίλια μου, και εσύ είπες ότι θα έρθει να πάρεις το βραδάκι, αλλά όχι, ξέρεις τι ώρα είναι. Καθυστέρησε να τελειώσει ο εσπισπερινός, Κωνσταντίνε. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω πιο πριν. Έλα, Λουκία, παιδί μου, ο Ηρακλής είμαι. Πες του νεαρού να μην έρθει καθόλου από εδώ. Καθόλου. Θα σου εξηγήσω μετά. Καληνύχτα. Με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο έτσι ώρα, ρε? Τι σου κόφτει, ρε φασίστα, με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Θα σου δώσω λογαριασμό. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω, Κωνσταντίνε. Ναι, να πηγαίνετε. Σας φέρνω αύριο τα φουστάνια. Πηγαίνετε και χίλια συγγνώμη. Καληνύχτα, Κωνσταντίνε, καληνύχτα. Μα και εσείς έτσι όπως μπήκατε, ξέρετε. Ανησυχήσαμε, νομίζαμε κλέτες. Καληνύχτα. Πώς δεν τη σακατέψαμε τη γυναίκα. Πάντως, άκου να σου πω, Ντίνο, το διαμέρισμά σου δεν είναι καθόλου ασφαλές. Μάλιστα, σκέφτομαι αύριο να πάω να κάνω μια ανασφάλεια ζωής για να είμαι σίγουρος τι θα γίνει. Το διαμέρισμά μου, κύριε Κώστα, ήταν ασφαλέστατο μέχρι τη στιγμή που κουβαλήθηκαν κάνα κατάληψη εδώ μέσα κάτι γεροξεκούτιδες καλή ώρα. Το γεροξεκούτιδες για σένα μου την περαιώτη. Λοιπόν, και μια που μιλήσαμε για το θέμα της ασφάλειας, έχω κάτι λεφτά με στο σιρτάρι, πρέπει να κοιτάξω. Θα το πάρω αλλού, γιατί εδώ μέσα δεν ξέρεις τι γίνεται. Πού είναι τα λεφτά? Πού είναι τα λεφτά? Γιατί δεν τα βρίσκω τα λεφτά? Πού πήγατε? Ποιος πήρεξε το σιρτάρι? Όλα και όλα, νεαρέ μου, δεν θα μας βγάλεις και κλέφτες από πάνω. Κλέφτης. Μάλιστα. Ο κλέφτης. Ποιος μου τα κούρανε ψες. Και κατάλαβα, ο κλέφτης μου πιάνε τα λεφτά. Μάλιστα, δόξα σου ο Θεός. Δεν ήταν ο Χάρος, αλλά ο κλέφτης. Άγωρε, ναι, αετέ, για τη διάγνωση σου. Είσαι πυρπίνη, να. Λεφτουδάκια μου. Τα λεφτουδάκια μου. Δίνω. Κάνα φτερά τα λεφτουδάκια μου. Δίνω. Πόσα λεφτά ήταν, βρε? Ξέρω εγώ, 600-650 λίρες κάπου εκεί. Έλα, βρε, Ντίνο μου. Πώς κάνεις έτσι για 600 ψωρόλιρες? Πώς κάνω έτσι για 600 ψωρόλιρες? Λοιπόν, εδώ και τώρα, έξω από το σπίτι μου και οι δυο σας. Έλα, νεαρέ μου, πού να πάμε τέτοια ώρα έξω? Θα πάτε να μου βρείτε τις 600 ψωρόλιρες. Και πού θα βρούμε ένα 600 λίρες μες στα μαύρα μεθάνικα? Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, κόψτε το λαιμό σας. Εγώ θέλω τα λεφτά μου. Στην ανάγκη κάντε πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο. Άντε, πήγαινε βάρ' τον τάγκα σου.